γρήγορα στις σχολικές μεταφορές που έχουμε τους γονείς, τους καθηγητές να διαμαρτύρονται και έχουν δίκιο οι γονείς, διότι αναγκάζονται να μην πηγαίνουν στη δουλειά τους για να μεταφέρουν τα παιδιά τους. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιος θέλει. Δεν είναι το θέμα ποιος θέλει. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να γίνουν γρήγορες διαδικασίες για να τελειώνει αυτό το πράγμα. Τα Ωραία. Παιδιά δεν πάνε σχολείο, οι γονείς δεν πάνε στη δουλειά. Τώρα εντάξει, είπαμε. Ξανά διαγωνισμός. Ξανά διαγωνισμός. Λοιπόν. Να πούμε λοιπόν ότι την Παρασκευή έγινε μια διαμαρτυρία των γονέων. Πήγαν εκεί και διαμαρτυρήθηκαν αρκετά έντονα, μπορώ να σου πω. Υψώθηκαν και οι φωνές, ήταν λογικό. Πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ συνολικό που έχουμε ετοιμάσει εμείς. Μια πάρα πολύ έντονη συζήτηση. Στην ουσία έχουμε λίγα στοιχεία να σας πούμε. Υπήρχε μία μετάθεση ευθυνών προς τους μεταφορείς για αυτά τα 105 δρομολόγια που βγήκαν άκυρα λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά, τα οποία, όπως ενημερωθήκαμε, από Δευτέρα θα ξεκινήσουν να περιμένουν να φέρουν οι μεταφορείς στα δικαιολογητικά. Μετά υπάρχει μια διαδικασία μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αν αυτά τα δικαιολογητικά τελικά ευσταθούν, να ξεκινήσουν τα δρομολόγια. Συγκεκριμένα τώρα από τα 17 δρομολόγια αυτά που έχουν βγει γόνιμα, δεν αφορά κανένα δυστυχώς τη Βόρεια Κέρκυρα, αφορά Νότια και Κεντρική, οπότε εμείς δεν θα ξεκινήσει κανένα άμεσα στη Βόρεια Κέρκυρα. Το πιο άσχημο από όλα, το πιο άσχημο σενάριο είναι ότι πολλά από τα δικά μας τα δρομολόγια στη Βόρεια Κέρκυρα έχουν βγει άγωνα, οπότε είναι ακόμα μεγαλύτερη η καθυστέρηση που θα έχουμε. Η ερώτησή μας ήταν ότι ενώ γνωρίζουν όλοι ότι η έναρξη της σχολικής χρονιάς είναι στις 11 Σεπτεμβρίου, για ποιο λόγο καθυστέρησε να γίνει η έναρξη του διαγωνισμού, δεν υπήρχε καμία ουσιαστική απάντηση σε αυτό. Υπήρχε πάλι μετάθεση ευθυνών, στο οποίο δεν θα ασχοληθούμε εμείς με αυτό, ούτε θα μπούμε στο πολιτικό παιχνίδι αυτό που προσπαθεί να παιχτεί εις βάρος των γονέων. Υπήρξε επίσης μια μετάθεση ευθυνών προς τους μεταφορείς, το οποίο είναι κατανοητό γιατί υπήρχε μεγάλη έλλειψη στα δικαιολογητικά, το οποίο πάλι δεν αφορά τους γονείς. Οι γονείς τελικά είναι αυτοί που ταλαιπωρούνται καθημερινά. Οι γονείς είναι αυτοί που καθημερινά είναι αγανακτισμένοι στο πώς θα μεταφέρουν τα παιδιά τους από και προς το σχολείο, όπου κινδυνεύουν τα παιδιά μας καθημερινά γιατί γίνεται το αδιαχώρητο μπροστά στα σχολεία. Καθυστερούμε στις δουλειές μας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Στην ουσία, απάντηση και συγκεκριμένες ημερομηνίες δεν πήραμε κάτι ουσιώδες. Έχουμε επισημάνει από την αρχή της σχολικής χρονιάς, όπως και της περσινής σχολικής χρονιάς, ότι δεν γίνεται για ένα γεγονός το οποίο είναι προβλέψιμο, για ένα γεγονός το οποίο μπορεί να προγραμματιστεί, να μην έχει την ανάλογη εξέλιξη. Είναι η πολλαπλή φορά όπου τα παιδιά μας δεν πηγαίνουν στο σχολείο με τις σχολικές μεταφορές. Έχουμε παιδιά τα οποία δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο τους. Έχουμε τα παιδιά τα οποία ταλαιπωρούνται. Και είχαμε, όσοι χτες λένε ότι έχει δοθεί κάποια λύση σε αυτό, δεν μπορώ να την επιβεβαιώσω, όπου πληρώνουν για να φτάσουν στο σχολείο τους τα παιδιά μετά από πάρα πολλές ώρες ταλαιπωρίας. Το είδαμε το ρεπορτάζ. Είμαστε με τους γονείς και τα παιδιά. Αυτό δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάμε και σε ένα άλλο θέμα,